Πέρα τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αυτό το χρονικό διάστημα και με αφορμή τις Πανελλήνιες παίρνουν πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις. Αποφάσεις που ενδεχομένως θα καθορίσουν την μετέπειτα ζωή τους. Εμείς θα συναντήσουμε ένα παλικάρι το οποίο πήρε μια τέτοια απόφαση. Δεν την πήρε τώρα, την πήρε 2 χρόνια νωρίτερα. Αλλά πήρε μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση να αφήσει πίσω πλήρως μια υποσχόμενη ποδοσφαιρική καριέρα σε πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, για να δώσει Πανελλήνιες και να πετύχει. Ο λόγος για τον Δημήτρη Μελιόπουλο, τον οποίο έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη, τι κάνεις? Καλώς ήρθες. Καλημέρα. Καλά, καλά. Εσείς τι κάνετε? Λοιπόν, καλώς βρήκα. Βασικά, τι θα προτιμούσες, 90 λεπτά αγώνα σε πλήρη ένταση, παράταση και πέναλτι ή πανελλαδικές εξετάσεις? Γιατί τα έχει ζήσει και τα δύο, γι' αυτό ρωτάω. Αχ, τι να σου πω. Τίποτα τα δύο τώρα, γιατί και τα δύο δεν μου προσφέρουν κάτι τώρα. Γιατί και οι εξετάσεις ήταν, ειδικά φέτος, πολύ πιεστικές. Mm-hmm. Και εντάξει, πλά έκανα, εντάξει. Ναι, τίποτα τα δύο. Ήταν πιεστικές, αλλά ωστόσο τα καταφέραμε, έτσι. Περάσαμε. Ναι, να σου πω την αλήθεια, εγώ περίμενα παραπάνω να γράψω. Αλλά ναι, εντάξει, περίμενα λίγο. Έγραψα 12.500, εντάξει, περίμενα να γράψω 14-15. Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει που μάλλον περνάω, γιατί ναι, οι βάσεις θα βγουν περίπου σε κανένα mm-hmm. μήνα, ας πούμε. Αλλά με βάση τις περσινές, περνάω στα Γιάννενα μάλλον σίγουρα και πιθανώς στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, στη φιλολογία που θέλω, στη κλασική φιλολογία. Σου λείπει, ναι, Δημήτρη, το ποδόσφαιρο το οποίο άφησες πίσω σου? Όχι. Δηλαδή, ξεκάθαρα όχι. Τι να σου πω. Αυτό, όχι. Ήταν δηλαδή κάτι το οποίο πάρα πολύ συνειδητά. Ήσουν πάρα πολύ αποφασισμένος όταν πήρες την απόφαση να εγκαταλείψεις τα 19 το ποδόσφαιρο. Και μάλιστα έχοντας και κάποια πάρα πολύ θετικά σχόλια για τη μετέπειτα πορεία σου, για το μέλλον. Έτσι, δηλαδή, κάποιοι θεωρούσαν ότι έχεις μπροστά σου μια λαμπρή καριέρα, την οποία όμως εσύ αποφάσισες, στην οποία εσύ αποφάσισες να βάλεις μια τελεία. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ήταν εύκολο, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω. Δηλαδή και ψυχολογικά, και αν σε στήριξε η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, τι σου είπαν. Ναι, κοιτάξτε, εμένα αυτό, η υπόφαση αυτή να παρατηρήσω το σου ήταν μεταλάνιζε 2 χρόνια, ας πούμε, από τα 17 και μετά. Δηλαδή, τους φίλους που είχα πάνω στη Ξάνθη, στους φίλους δεν τα έλεγα και τα ξέρουν και mm-hmm. τέλος πάντων τους τα έλεγα αυτά, δεν ήθελα, αλλά εν πάση περιπτώσει το έκανα αυτό στα 19 μου χρόνια, λίγο και πιο όριμος, και ήξερα ότι ήθελα να το σταματήσω και ήξερα ότι θέλω να, γιατί ήξερα ότι θέλω να συνεχίσω σε άλλο δρόμο, δηλαδή αυτό που παίρνω τώρα. Σε σπουδές, τώρα, σε πανεπιστήμιο δηλαδή. Ναι, σίγουρα. Βρέθηκε κάποιος σίγουρα να σου πει, όχι Δημήτρη, τι πας να κάνεις, είναι τρέλα αυτό, μην τα παρατάς, μείνε στο ποδόσφαιρο? Βρέθηκε έτσι κάποιος να διαφωνήσει πλήρως με αυτή σου την απόφαση? Κοιτάξτε, σίγουρα, εννοείται. Και οι κοντινοί μου άνθρωποι εννοείται πως, και ακόμα με το λένε με την έννοια ότι, εντάξει, εκεί πέρα, εντάξει, ας μην κορυδευόμαστε, ήταν το χρηματικό, ας πούμε, εξασφαλισμένα εντός εισαγωγικών, ας πούμε, όσο γίνεται. Γιατί εντάξει, έπαιρνα μισθό και τέλος πάντων και το άφησα αυτό. Και στην ουσία άφησα κάτι σίγουρο και πάω, ναι, σε κάτι αβέβαιο, ας πούμε. Και σίγουρα ήταν, μου λέγανε πιο πολύ, τώρα όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά ναι, μου λέγανε αυτό το πράγμα σίγουρα. Βεβαίως, ναι, έπαιξε ρόλο και ένας τραυματισμός, αλλά στον ποδοσφαιρικό χώρο οι τραυματισμοί είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Υπάρχει αποκατάσταση, υπάρχει επάνωδος και επιστροφή. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια νέα πορεία, άγνωστη πορεία. Εγώ σου εύχομαι να είναι πάρα πολύ ωραία, όπως πρέπει να είναι η πορεία κάθε φοιτητή, από τη στιγμή μάλιστα που θα έχεις στα χέρια σου και τα επίσημα αποτελέσματα, και είτε θα περάσεις στα Γιάννενα, είτε θα επιστρέψεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλημέρα. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.